Ένας γενικός χαρακτηρισμός του Μάρξ για το κράτος και την εξέλιξή του είναι ο εξής. Η εκτελεστική εξουσία με την τεράστια γραφειοκρατική και στρατιωτική οργάνωσή της, με τον πλατή τεχνητό κρατικό της μηχανισμό, με μια στρατιά από 500.000 υπαλλήλους, πλάι σε ένα στρατό από άλλο 500.000, αυτό το φοβερό παρασιτικό σώμα που τυλίγεται σαν δίχτυ γύρω στο σώμα της γαλλικής κοινωνίας και φράζει όλους τους σπόρους, γεννήθηκε στις μέρες της απόλυτης μοναρχίας, τον καιρό της παρακμής του φεοδορχικού καθεστώτος και βοήθησε να επιταχυνθεί η παρακμή του. Τα κυριαρχικά προνόμια που είχαν οι γεωκτήμονες και οι πόλεις μετατράπηκαν σε άλλες τόσες αρμοδιότητες της κρατικής εξουσίας. Οι φεουδάρχες τιτλούχοι σε μισθωτούς υπαλλήλους και το πολύχρωμο δειγματολόγιο που παρουσίαζαν τα αντιμαχόμενα μεσαιωνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο ρυθμιζόμενο σχέδιο μιας κρατικής εξουσίας που η εργασία της είναι καταμερισμένη και συγκεντρωμένη σαν σε εργοστάσιο. Η πρώτη Γαλλική Επανάσταση, με το καθήκον να συντρίψει όλες τις τοπικές, εδαφικές, δημοτικές και επαρχιακές ανεξάρτητες εξουσίες για να δημιουργήσει την αστική ενότητα του έθνους, έπρεπε να αναπτύξει εκείνο που είχε αρχίσει η απόλυτη μοναρχία, το συγκεντρωτισμό, ταυτόχρονα όμως και την έκταση, τις αρμοδιότητες και τους βοηθούς της κυβερνητικής εξουσίας. Ο Ναπολέον τελειοποίησε τον κρατικό αυτό μηχανισμό. Η νομιμόφρονη μοναρχία και η Ιουλιανή μοναρχία δεν πρόσθεσαν σε αυτόν τίποτα εκτός από ένα μεγαλύτερο καταμερισμό της εργασίας που αναπτύσσονταν στον ίδιο βαθμό που ο καταμερισμός της εργασίας μέσα στην αστική κοινωνία δημιουργούσε καινούργιες ομάδες συμφερόντων και κατά συνέπεια καινούργιο υλικό για την κρατική διοίκηση. Κάθε κοινό συμφέρον χωρίστηκε αμέσως από την κοινωνία και στάθηκε απέναντι σε αυτή σαν ανώτερο, σαν γενικό συμφέρον. Αποσπάστηκε από την αυτενέργεια των κοινωνικών μελών και έγινε αντικείμενο της κυβερνητικής δραστηριότητας από το γεφύρι, το σχολικό κτίριο και την κοινόχρηστη ιδιοκτησία μιας αγροτικής κοινότητας ως τους σιδηροδρόμους, τον εθνικό πλούτο και το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Γαλλίας. Τέλος, η κοινοβουλευτική δημοκρατία στην πάλη της ενάντια στην Επανάσταση βρέθηκε αναγκασμένη μαζί με τα καταπιεστικά μέτρα να ενισχύσει τους πόρους και το συγκεντρωτισμό της κυβερνητικής εξουσίας. Όλες οι ανατροπές τελειοποιούσαν τη μηχανή αυτή, αντί να την τσακίσουν. Τα κόμματα που αγωνίζονταν διαδοχικά για την εξουσία θεωρούσαν την κατάκτηση του απέραντου αυτού κρατικού οικοδομήματος σαν την κυριότερη λία του νικητή.